υποστηρίξεις, γιατί μην λέμε τώρα έτσι ψέματα και ασάφειες, πρέπει να μπορείς να υποστηρίξεις και να είσαι σίγουρος για τα εκφραστικά σου μέσα και για τις αποσκευές που φέρεις. Ναι. Γιατί αν δεν ήμουν σίγουρη πριν 10 χρόνια, 11 που ξεκίνησα το συμβολογράφο, ότι μπορώ να υπερασπιστώ ένα είδος τόσο απαιτητικό, δηλαδή μονόλογο 70 λεπτών σε ακροβασία μεταξύ δραματικού και κωμικού, δεν θα τολμούσα να το κάνω. Θα φοβόμουν πάρα και πολύ. Και οι συνεργάτες. Όπως ήταν τότε ο Γιώργος ο Καραμίχος, να δεν κάνω λάθος. Ούτε και ο Καραμίχος θα πίστευε ότι, ότι θα μπορώ να υπερασπιστώ κάτι τόσο ιδιαίτερο. Εκεί λοιπόν πρέπει να αναμετρηθείς με σένα τον ίδιο. Να έχεις αρκετό έτσι, ποσοστό αυτογνωσίας. Ναι, πολύ σωστά. Για να μπορέσεις να πεις θα το κάνω το βήμα και εντάξει. Δεν είναι και θέμα έτσι της πολυτέλειας εντός εισαγωγικών του να μπορείς να το επιλέξεις, να μπορείς δηλαδή να έχεις αυτή την ευκαιρία. Ναι, είναι με έναν τρόπο αυτό που λες είναι πολυτέλεια από τη στιγμή που σε εμπιστεύεται κάποιος να κάνεις μια τέτοια υπέρβαση ερμηνευτική και να μπορείς πραγματικά να πεις και εσύ ότι ναι, όντως, μπορώ. Ανάμεσα στα πράγματα που έχεις κάνει στη ζωή σου, για τα οποία πιστεύω ότι οφείλεις να καμαρώνεις και είναι πολλά, έχω την αίσθηση ότι είναι και η κόρη σου. Έχεις μία κόρη η οποία. Σε αυτό με συγχωρείς που σε διακόπτω. Αυτό δεν είναι ανάμεσα από τα πράγματα που έχω κάνει. Είναι αυτό είναι το μοναδικό γεγονός που συμπυκνώνει όλη τη δικαίωση της ύπαρξης ενός ανθρώπου. Αλίμονο δηλαδή, αν. Δεν συγκρίνεται αυτό. Είσαι, μα τι να κάνω, βρε Ναταλία. Και έχω και μία κόρη, δεν έχω και. 4-5 παιδιά. Η κόρη της Ηρός, η Φέδρα, καταρχάς είναι. Είναι ένα, πέρα από την ομορφιά της που τη βλέπετε, δεν χρειάζεται να σας την περιγράψω. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πλάσμα με απίστευτο ταλέντο. Είναι δασκάλα χορού, είναι χορογράφος, έχει κάνει καταπληκτικές σπουδές. Και αυτό που θέλω να την ρωτήσω, όχι την Ηρώ, τη Φέδρα, είναι αν η Ηρώ ήταν από ανέκαθεν, τόσο προστατευτική και τρυφερή μάνα. Άμα τη φέρεις εδώ και έρθει, γιατί δεν θα λένε τη φέρω, να πάει. Την έχω στο τηλέφωνο. Φέδρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Φέδρα μου. Δεν συγκινήστε με τώρα, κανονίστε την πορεία σας. Γεια σου όμως, κάνετε, Φέδρα, είμαστε καλά. Σας μιλάω. Και εμείς το ίδιο, Φέδρα, και εμείς το ίδιο. Συγχαρητήρια για όλες σου τις σπουδές. Συγχαρητήρια για όλα τα ωραία πράγματα που έχεις κάνει. Έχεις μια μαμά που σε καμαρώνει απίστευτα. Και θα ήθελα να. Ναι, κάτι έχω καταλήξει. Πώς ήταν αυτή η μαμά όταν εσύ μεγάλωνες και ήσουν ακόμα, ξέρεις, στο δημοτικό, στις αρχές των πρώτων τάξεων του γυμνασίου. Πώς ήταν. Ήταν και είναι πάρα πολύ υποστηρικτική. Mm-hmm. Με προστατεύει πολύ. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό. Ναι. Όχι, για καλό το λέω. Ναι. Κάποιες φορές δεν είναι, αλλά εγώ το λέω για καλό. Έχει θετικό πρόσημο. Αλλά ήταν πάρα πολύ υποστηρικτική και γι' αυτό νομίζω έχω καταφέρει και κάνω αυτό που αγαπώ έτσι τόσο θερμά. Τι συζητήσεις σας αρέσει να κάνετε όταν είστε οι δυο σας, Φέδρα? Α, τα πάντα. Τις λες τα πάντα. Από το τι θα μαγειρέψουμε αύριο και γιατί μέχρι το μέλλον της ζωής μου στα 50. Τις εκμυστηρεύεσαι τα πάντα, δηλαδή νιώθεις άνετα να τις πεις τα πάντα? Ναι, πολύ, πολύ. Το έχει καταφέρει εκείνη αυτό. Πολύ σπουδαίο αυτό. Πολύ. Ναι. Πολύ σπουδαίο. Προτιμάς να γελάς πιο πολύ με τους ρόλους της μητέρας σου ή προτιμάς να συγκινήσεις βλέποντάς τη στο θέατρο? Πού σ' αρέσει? Νομίζω δεν προτιμώ κάτι. Έρχονται και τα δύο ταυτόχρονα. Δηλαδή την ώρα που γελάω μπορεί να συγκινηθώ και να κλάψω. Την ώρα που κλαίω να δω επειδή ξέρω και είναι μαμά μου. Κάτι πάρα πολύ κωμικό, που μπορεί να μην το καταλάβει και κανένας και εγώ να γελάσω όμως, δηλαδή. Ναι. Ναι, καταλαβαίνω. Προτιμώ κάτι, δηλαδή. Τι κάνεις φέτος εσύ, Φέδρα μου? Εγώ τώρα με πετυχαίνετε, δηλαδή. Σε πρόβα, σε διακόψαμε από πρόβα. Στα κρυφά, ναι, από το ματωμένο γάμο που κάνουμε τις πρόβες που θα κάνει περιοδία το καλοκαίρι. Στη σκηνοθεσία του Νικορέση Χανιωτάκη και έχω την τιμή να χορογραφήσω πρωτότυπη μουσική του Αλκίνου Ιωαννίδη. Και ετοιμάζομαι για ένα σόλο τώρα που θα γίνει στις 20 του μήνα στο ΟΑΚΑ. Mm-hmm. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως, πάντα. Ωραία, που θα γίνει για την τελετή έναρξης του τελικού των World Series, mm-hmm. που είναι μια σειρά από αγώνες στην καλλιτεχνική κολύμβηση ανά τον κόσμο.
Και θα χορέψω ένα αυτοσχεδιαστικό σόλο με θέμα τα παιδιά που χάθηκαν στον πόλεμο και με γενικότερο θέμα την ειρήνη, ας πούμε. Αλλά διδάσκει εκεί. Διδάσκει. Ναι, αυτό έχει έρθει όλο επειδή είμαι δασκάλα των κοριτσιών της Εθνικής Ομάδας Καλλιτεχνικής και Συγχρονισμένης Κολύμβησης. Και έτσι προέκυψε και αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Κορίτσι μου, είσαι σπουδαία, είσαι φανταστική. Τι να σου πω πραγματικά, έστω και με αυτή την τηλεφωνική, τη σύντομη συνομιλία που έχουμε, χάρηκα πάρα πολύ που είχα την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Πολύ. Να καμαρώνεις τη μαμά, η μαμά να καμαρώνει εσένα, να έχετε μία την άλλη και να αγαπιέστε, να είστε γεραίες ειλικρινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία στα σχέδιά σου, Φέδρα, σε αφήνουμε να επιστρέψεις.